Και Μαρία, θα ξεκινήσουμε από σένα για να μας δώσεις το κλίμα και τα όσα συμβαίνουν και συζητιούνται στις συνεδρίες των G7. Ναι, πρώτα απ' όλα, Εύα, να πούμε ότι οι ηγέτες των χωρών του G7 που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην απολία της Ιταλίας κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για σχετικά με τη χρήση των κερδών από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας με σκοπό τον εξοπλισμό και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει συμφωνία για αποδέσμευση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία υπό τη μορφή δανείου. Να πούμε ότι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου τα 200 δισεκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στο Βέλγιο. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο βάρος όλου του εγχειρήματος πέφτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υπόλοιπο το μοιράζονται η ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία. Τώρα να πούμε, Εύα, για το πολίτικο το οποίο με καυστικό τρόπο στυλιτεύει το κλίμα στη σύνοδο του G7 στην Ιταλία, όπου η οικοδέσποινα είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Με πολύ καυστικό τρόπο. Σε δημοσίευμά του, ναι, έχει τίτλο «Έξι κουτσές πάπιες και η Μελόνι», αμφισβητώντας την άλλοτε ισχυρή θέση των 7 ηγετών. Εξαιρείται, λέει, η ακροδεξιά Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι, η οποία βγήκε ακόμα πιο ισχυρή από τις ευρωεκλογές. Οι υπόλοιποι έξι ηγέτες όλοι τους αντιμετωπίζουν προβλήματα στο εσωτερικό τους ή έχουν το μυαλό τους σε προώρες εθνικές εκλογές, όπως ο Βρετανός Ρίση Σούνακ, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, που η χώρα του βρίσκεται σε βαθιά πολιτική αναταραχή μετά τις ευρωεκλογές, και ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς βρίσκονται αποδυναμωμένοι. Από την άλλη, ο ηγέτης της Ιαπωνίας Κισίντα αντιμετωπίζει προβλήματα στο εσωτερικό. Ο Αμερικανός πρόεδρος κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές του Νοέμβριου από τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Καναδός Τζαστίν Τρουντό μιλάει ανοιχτά για παρέτηση. Και όλα αυτά τα σχολιάζει πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, στο πολιτικό Εύα. Όλοι αδύναμοι, λοιπόν, με εξαίρεση την Τζόρτζια Μελόνι, σχολιάζει το πολιτικό, η οποία έχει την ευκαιρία να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας της, λοιπόν, και να παίξει σημαντικό ρόλο στο παζάρι που θα γίνει στις 17 Ιουνίου. Όχι μόνο πιο δυνατή, αλλά έχει αναδειχθεί και σε πρόσωπο κλειδί.